teraz som si podojíbe do Andreja s Paul Andreju. Skoro to podasas, ja na vás nezačne. Na pechmedi je tým kategória Evolution. A nám sa tu basket Maniacs, keď tu sa Bonobo. Je to proto súd. Ja ne až to chodia tu sa... Ja tu sa Bonobo i opi. To húči tým si opäťme zónu, Ivy. Τετράποδο εδώ, εντυπωσιακή φάση από τον Καλαμιώτη. Πάμε για τετράποδο. Ακόμα δεν αρχίσαμε, έγινε μια φάση για highlight. Θα λέγαμε 0-3 το σκορ για τους Basket Maniacs. Έχω και στην συμπληρωματική βολή ο παίχτης των τυπικά φιλοξενούμενων. Και τώρα κατεβάζει την μπάλα για τους Bonobo, πιο έμπειρος παίχτης. Ο Μπαμπαλής. Σιαμανής. Γυρίζουν την μπάλα. Ο Φουραδούλας. Για 3-4. Πολύ έτσι ζεστές μπήκαν οι ομάδες στο παιχνίδι. Τι ενέργεια εδώ από τον Δημητριάδη. Μπονόπο θα πάνε στον ενδιασμό, όμως ευτυχώς δεν έπαιρνε κάτι παίκτη τον... Ο παίχτης των ονομαστούς είναι πάλι κάτι το σημαντικό. Ο Κεραμάρης, ο Γιάννης ο Κεραμάρης εδώ έξε το φάουλ και έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Άστοχο στην πρώτη βολή. Στη δεύτερη. Και ο Μπαμπαλής κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα του. Φουραδούλας, ο Μπαμπαλής, Λεκαντής. Κερδίζεται το φαουλό ο Λεκαντής, όμως δεν είναι. Λες. Εδώ να σας πούμε ότι ένα μέση είναι για το συμπάθημα rebound. Το σπίση από τον Λεκαντή για 3. Ας το πω, 5-3. Την μπάλα για τους Μπαρτιμάνιες κατεβάζει ο Στασινόπουλος. Κεραμάρι, καχύ παχάλι, να κερδίσει ο Καλαμιώτης. Βαδούλας. Ο Μπάμπαλης γυρίζει στην περιφέρεια, ο Μπάμπαλης για 3, μέσα 6-5. Δύο τρίποτα, δύο τρίποτες έχουν σκοράρει η Bonobo, η οποία συνεχίζει με τη ζώνη. Καλαμιώτης όμως με ένα ωραίο fadeaway. Κάνει το 6-7. Αρκετά παραγωγικές οι ομάδες σε αυτό το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Δεν κάνει βήμα με τον Μπάμπαλης, ναι, σφυρίζονται.
Κωνσταντινόπουλος. Αργανώσει πάλι με τη των Basket Maniacs. Τρίποντο τώρα από τον Ιωσήμι Τριάδη, με έστοχο. Ζεματάνε οι περιφερειές και των δύο ομάδων. 6-10. Μπαμπανής για 3. Αστοχος. Θα κάνει λάθος και ο Λεκαντής χωρίς κανένα πρόβλημα να τελειώσει τη φάση. 8-10. Και να μάλιστα χάσει ένα εύκολο καλάθι. Αλλά βρήκε σε αντίπαλο. Τώρα έγινε το κλέψιμο και σε θέση offside. Ο Δημητριάδης όμως θα χάσει το εύκολο καλάθι. Πολύ σιγουριά βλάπη. Ο φλότερ εδώ του Σκαμάνης δεν απαιτήθηκε κι αυτός με το καλάθι. Και στο Σνόπουλος Κεραμάρης για 3. Αστοχός. Και ο Φροδέλος και ο Παόλ από τον Δημητριάδη, ο οποίος σταμάτησε με το σαν ευκαιριασμό. Θέλουν οι διευθυντές. Καλαμιώτης με ταυλό, αστόχησε. Το ρίμπαν από τον Σάσα. Ήδη αποτέλεσμα. Μπαμπαλής. Κάνει έναν επανάληπτο κεντρικό ο Κιαμάνης με την καλάθι. Όπως έχουμε πει, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Σιγιώτης τώρα μπήκε στη θέση του. Θα φτάνει τα καλά. Μπαμπαλής κατευθείαν δεν το σκέφτηκε το σουτ. Αστόχησε. Time-out για τους Μονόμπο, οι οποίοι είναι πίσω στο σκορ με 8-13. Διάλειμμα για time-out και θα επιστρέψουμε σε λίγο κοντά σας. Επιστρέψαμε και πάλι στο παιχνίδι μας με τους Μονόμπο. Να έχουν έρθει. Να έχουν έρθει και με ενισχύσεις. Ο Λεκαντής τώρα μπήκε στο παιχνίδι. Ο οποίος έκανε και το λάθος. Η αισθανολογία πληρώνεται.
αυτό το σημείο της αναμέτρησης. Δεν το σκέφτηκε τώρα για να κάνει το τρίποντο. Δεν το σκέφτηκε όμως ο Αυτοσυνόπουλος και δικαιώθηκε καθώς η μπάλα ρούφηξε, θα λέγαμε. Την μπάλα και έχουμε διπλό σκορ 8-16. Για την ώρα. Μολόβο τώρα στον εθνιδιασμό. Ωραία, τόσο εύκολο καλάθι εδώ πέρα. Ο Λεκάντης, πολύ εύκολο καλάθι. Καλαμιώτης για τρεις, άστοχος. Για τον Βασιλιάδη την εζάπη. Καλά, όμως πήραν το εξαιρετικό του Μπονόμπο. Λεκαδής, θα διευθύσει. Γκολ φάουλ, ωραία προσπάθεια. 10-16. Time out, αυτό ήταν και τους μπασκετμάδια με 1 και 13 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Επιστρέψαμε πάλι στο παιχνίδι μας, 10-16 το σκορ, με τον Λεκαδί να έχει την ευκαιρία για ελεύθερη βολή. Όμως θα κερδίσει το φάουλ. Κλείσε. Καλαμιώτης. Καραμάρης με την εμπειρία του θα πάρει το rebound. Θα κάνει το 11-18. Ωραία πάσα στον Καραμάρη. Θα γίνει τώρα φαινομενική απάντα. Τον Νόμπο τώρα. Για τρεις. Άστοχο. Κάποτε στις μπασκετμάνιες να έχουν κάνει μια καλή περίοδο. Να κερδίζουμε 11-18 και νομίζω να δείχνουμε ότι μπει καλύτερα στο παιχνίδι. Αυτά για την ώρα. Σε λίγο πολύ κοντά σας για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι με τον Γιάννη Καραμάρη να παίρνει μισάρισμα επιθετικά. Rebound όμως να μην καταφέρνει να τα κεφαλαιοποιήσει με καλάθι. Να παραμείνει το 11-18. Μπασίν Μανιάς στηρίζεται ότι είναι πιο ψηλή από τους αντιπάλους τους, ίσως και πιο δυνατή. Και προφανώς ο Τσιγιώρης έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Τσιγιώρης σας όχι, στόχησε στην δεύτερη βολή, 11-19. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά για τους
Basket Maniacs, οι οποίοι συνεχίζουν στην ζώνη 2-1-2. Αυτό είναι το κλέψιμο από τον Δημητριάδη. Οι Basket Maniacs έχασαν μεγάλη ευκαιρία, καθώς εδώ πάτησε η γραμμή. Ο Στενάκης, τάχτη ευκαιρία για να προδομήσουν μια διψήφια διαφορά οι τυπικά συγκεκριμένοι. Βασιλιάδης εδώ αστόχησε. Λάθος από τον Καλαμιώτη. Δεν συνεργαστεί άλλα με τον Κεραμάρη. Και ο Λεγαντής τελειώνει τη φάση, 13-19. Καλαμιώτης εδώ, 18-1. Καλάθι, Μονόμπο στον εθνιδιασμό. Η φάσα από τον Κουραδούλα. Καλαμιώτης, συμπλάτησε το κοντοφρίστη του. Ωραίο το τελειωμά του. 13-21. Και για μία βολή. Πίσω. Να έγινε και πάλι τον
με χώμα φουραδούλα. Όπως τώρα πολύ, πολύ έξυπνο ο Στενάκης και κέρδισε το φάουλ. Να διορθωθεί κάτι στον πίνακα. Υπάρχουν κάτι μικροπροβλήματα με το πίνακα, όμως θα συνεχίσουμε. 5 και 40 για τη λήξη του πρώτου χρόνου. Είδαμε ωραία άμυνα τον Μπονόμπο πάνω στον Σάσα, ο οποίος δεν μπόρεσε να σκουφθεί από το έδαφος. Αυτή η απόφαση από τους διαιτητές. Η καπιτανική σας σκορ, Φουραδούλας και Αφρής, μέσα! 18-24, να ένα σερί 5-0 για τους Μπονόμπο που κάνουν το 13-24, 18-24. Τον έκανε καλή κίνηση στην πρώτη προσπάθεια, δεν ευθόγησε και... Αρμενιάκος, Λεκαντής, ωραία! Τέσσερα μεγαλώνει το σερί για τους Μπονόμπο. Πάμε στο 7-0. Αυτό είναι η Μπάσκερ Μάνιακς που έχουν χάσει εντελώς το ρυθμό τους σε αυτό το σημείο του αγώνα. Αρμενιάκος, Φουραδούλας για 3, μέσα! 23-24, φοβερό το σερί από τους Μπονόμπο, 10-0. Το 6.
άδικα τη λαμαρτυρήθηκε ο Παπα Σωτηρίου για το φάουλ του, καθώς ήταν καθαρό. Μάρι θα ευκολύσει την βολή της τεχνικοδημής. Και τώρα ο Στενάκης θα επιχειρήσει να ευκολύσει και στις διεπομιστικές για να δώσει ανάσα στην ομάδα του, να ανασάνει επιθετικά. Στόχησε στη βολή, όμως ο Καραμάρης ήταν εκεί, πήρε το rebound και διόρθωσε τις δύο χαμένες βολές του παίκτη, 23-27. Με κατήρι για τρεις πανέστοιχους. Στασινόπλος, ωραία προσφύση, ωραία πάσα και στον Σάσα. Σωστά κομμημένη επίθεση από τους Basket The Maniacs. Για να θέλετε το κλέψιμο από τους Μπονόμπο, οι οποίοι θα χάσουν το στοιχείο του εφηβιασμού. Ο Ραβούλας όμως θα κερδίσει το φάουλ. Δεν κατάφερα να βγάλουν κάτι από το λάθος των αντιπάλων τους. Το σκορ παρέμεινε εκεί, 23-27, Καλαμιώτης, όχι. Δεν έγινε κάτι σοβαρό με τον Καλαμιώτη, όχι, σηκώθηκε κατευθείαν. Φάουλ και πολλές για τον Καλαμιώτη, ήταν κάπως σκληρό το φάουλ. Στρέψαμε πάλι στο παιχνίδι, είχαμε έτσι κάποιες συμμαχίες μεταξύ των παιχνών, αλλά όλα καλά. Καλαμιώτης επιχειρήσει να διευρύνει το προβάδισμα της ομάδας του. Στόχησε στην πρώτη βολή. Ο συνείδης ύποπτος, ο Γιάννης ο Κεραμάρης, θα πάρει το επιθετικό rebound όπως έκανε και με τον συμπαίκτη των Παπασωτηρίου. Κάνει το 23-29. Κουραδούλας στο σκοκί. Μπάλα από τον Καλαμιώτη. Ωραία δημιουργία από τον Στασινόπουλο, 23-31, ανταπεξέρχονται τις πίεσεις οι Basket Maniacs. Ασάνο πολύ ασάνο πλότερο από τον Αρμενιάκο. Βασιλιάδης,
Αστοχός. Με διαδικά επιθετικά rebound. Τελικά θα κερδίσει το foul. Τα δευτερόλεπτα απομένουν για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Μπάλης από τη γωνία, στοχής, φυσικά το rebound το πήρε ο Καλαμιώτης. Βήματα έγιναν από τον Κεραμάρη. Και τελευταία επίθεση για τον πρώτο ημίχρονο. Τον Λεκάδη να πηγαίνει αργά. Κουραδούλας για τρεις, μέσα! Το τρίτο τρίποντο από τον Θωμά Κουραδούλα. Και αυτό θα είναι, θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο με το σκορ να είναι στο 26-32. Και τα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για να δούμε τι θα συμβεί στο τέλος. Για την ώρα αυτά από εμάς, σε λιγάκι πάλι κοντά σας για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου. Μόλις ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στους ομάδα των Πόνο Μπομπισί και τους μπάσκετ Μάνιο. Ο Ραδούλα συνεχίζει έτσι την... Στα τρίποντά του που είχαμε και την εκτέλεση, αυτή τη φορά τώρα δεν δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα. Καλαμιώτης, θα κάνει το πουλά το λεγόμενο, σύμπλο το αποτέλεσμα δηλαδή, άστοχος. Και άλλο τρίποντο για τους Κονόμπο, αυτή τη φορά από τον Σιαμάνι, δεν θα βρει στόχο. Εδώ από τον Καλαμιώτη, 26-4. Με κάποιος εδώ θα κάνει την δίκουση, θα πάρει το φάουλ. Thank you.
αυτή, σας κοκκίστηκε πολύ. Εκεί στη δεύτερη, 27-34. Πέρασε, δίνει πάλι και σε φάουλ. Εδώ για να μειωθεί η διαφορά των 7 πόντων. Θα κάνεις εδώ, θα κάνει λάθος, Καλαμιώτης θα κλέψει. Δεν του κάνει το χατήρι, μπάλα του Δημητριάδη. Αν και είναι μία και μία, μου κατάσταση, δεν είχα ότι είχε γίνει το χατήρι. Δούλα, το σκέφτηκε, θα το πάρει το σουτ για 3 και θα δικαιωθεί αυτή τη φορά, 32-36. Και έχω παιχνίδι. Καλαμιώτης και αυτός με τη σειρά του για 3, άστοχος. Κεραμάρης εδώ μετά από πάσα του Καλαμιώτη θα τελειώσει τη φάση, 31-38. Αλλαγές και στις ομάδες, γίνεται ο Κεραμάρης, μπαίνει σας. Και νομίζω βγήκε και ο Φουραδούλας και μπήκε θέση του ο Παπασωτηρίου. Όχι, με συγχωρείτε. Είναι ο Παπασωτηρίου. Και... Καλαμιώτης,
δει το κόψιμο του Βασιλιάδη. Αυτός όμως θα δώσει την μπάλα έξω για τον Στελάκη, που θα κάνει να κάτσει σαν σουτ. Στον Σιαμάνι, 34-38. Αυτή που τα κρατάνε ζωντανούς τους Κολόμπους στην διεκδίκηση του ματς. Καλαμιώτης στον σκληρό του χέρι το σούρτ, αλλά σημασία έχει ότι η μπάλα μπήκε στο διχτάκι. 34-40. Το συνεχόμενο τρίποντο για τους Μπονόμπο, αυτή τη φορά ο Κόρδας ευστόχησε. Thank you.
physical έγινε το παιχνίδι. Όσο προχωράμε προς το τέλος του, θα γίνει ακόμα περισσότερο. Καρνιώτης, κερδίζει το φάουλ. Κέρδισε το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. Yeah.
δυναμικό του παιχνίδι. Έχει κάνει το 39-46. Μάνης. Για τον Κροαδούλα, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Κόρδας για τρεις. Στοχός. Καραμάρης δεν είναι στόχο. Εδώ Λεκάντης θα κάνει το 43-46 καθώς έχουν ανεβάσει ταχύτητα η Μπολόμπο. Time out σε λίγο κοντά σας. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας. Στο Basket Money έχουμε τον Καλαμίο του να σουτάρει για τρεις και δίνει μεγάλη ανάσα. Μεγάλο σου. Και το Basket Beat του Καλαμίου του ήταν μεγάλο σου στην τρίτη περίοδο και αυτό ακόμα περισσότερο. 43-49. Μπονόμπο 45-49 για να δούμε αν θα αντέξουμε η Basket Money αυτή την πίεση των πιο νέων αντιπάλων του. Κι άλλο λάθος. Και διαφορετικό εδώ από τον Τσιγιόρη. Έχουν χάσει την αυτοκυριαρχία τους οι Basket Money. Ο Κόρδας 47-49 και έχουμε παιχνίδι πάλι. Σουτ για τρεις, άστοχο. Τελείωνε και χρόνο. Ξανά τη λύση για την ομάδα του. 47-51. Και έτσι πας και μάνι εκπαίδευση, μια μικρή ανάσα. Σκόρτσε εδώ Καλαμιώτης. Προσπίση.
στηρίχθηκε. Καλή ενέργεια. Άσχημη προσπάθεια όμως. Πολύ κακή πάσα.
Παπασοκυρίου, μπέρδεψε τους συμπαίκτες του. Τελικά όλα καλά είναι μετά για τον κύριο Μάριο, που επέστρεψε στο παιχνίδι. Δεν έκατσε πάρα πολύ, είναι και το σημείο κρίσιμο. 2-16 για το τέλος. Και μη μας ξαχνιάσει το σενάριο της παράτασης από το παιχνίδι. Γραμμάρης το σκέφτεται, θα το πάρει, θα σκοτήσει. 54-56, μεγάλο σούτ από τον Κεραμάρη, ο οποίος πριν από περίπου ένα λεπτό ήταν έκανε τον νόμο του, όμως βλέπετε πόσο κλατ παίχτης είναι. Χόρτας από δίψον βολών, αστοκή, την πάω από και στους μπάσκετ μάνιακς. Πετύχει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Ο Ραδόλας εδώ θα κερδίσει το φάουλ από τον Κεραμάρη και το δικαίωμα για δύο βολές. Και βγήκαν στην πίεση σαν Αϊμπονόμπο, λογικό. Θα τους περάσει όμως με σχετική ευκολία τώρα η Basket Maniacs. Καλαμιώτης εδώ νομίζω ότι μπορούσε να κάνει και μια πάστα παραπάνω. 45 δεύτερα για τη λήξη του αγώνα. Ο μεγάλο λάθος εδώ από τον Λεκάντη, ουσιαστικά έδωσε την μπάλα στους αντιπάλους του. Και time out με 36 δευτερόλεπτα να πούμε για τη λήξη του αγώνα. Ακούμε το κόκκινο για τους Μπονόμπο, που αυτός είναι η πίεση σε όλο το γήπεδο. Βασιλόπουλος όμως θα κάνει το λάθος ή όχι. Ορμιά πέφτουν στην κυριολεξία. Για να μην τον υπονώ πως θα κάνουμε. Θετικό φάουλ. Σωστή απόφαση νομίζω από τους διαιτές. Ο Χουραδούλος νομίζω πήγε κατευθείαν στο κορμί του Κεραμάρη, ο οποίος είχε στηθεί. Για να μην τη συνέχεια αυτού του πολύ στην αρπαξή του παιχνιδιού. Τώρα για τον Καλαμιώτη, ο οποίος έχει δικαίωμα για δύο βολές και τα σενάρια τώρα είναι πάρα πολλά. Με αυτοκίνηση στις δύο βολές, ίσως οι Basket Maniacs να κάνουν φάουλ μετά για να μην δεχτούν τίποτο. Αν όμως αστοχήσει στη μία ή αστοχήσει στις δύο, τότε αναγκαστικά οι Basket Maniacs θα πρέπει να βγάλουν άμυνα για να κερδίσουν το παιχνίδι. Το βιβλίο του βολή 55-58. Άστοχο στη δεύτερη. Έγινε τώρα φάουλ από τον Δημητριάδη και τώρα ο Φουραβούλας με δύο αστοχές βολές. Θα έχουν την ευκαιρία οι Μπονόμπο να ισοφαρίσουν. 14,7 από μένα για τη λήξη της αναμέτρησης. Πάμε.
56-57. Εγώ επαναφορά. Γιάννου, Δήμο, Ανδρέα. Δύο βολές ο Φουραδούλας, 57-57, τελευταία επίθεση για τους Μπάσκετ Μάνιας, για να δούμε τι έχουν στην παρέτρα τους. Παράταση, 57-57, υπονόμω ότι έχουν το μάτς στην παράταση, μικρό διάλειμμα και θα έχουμε άλλα έξτρα 5 λεπτά μπάσκετ. Επιστρέψαμε ξανά στο παιχνίδι μας. Μονόπο να γυρίζουμε τούμπα το παιχνίδι. Και να οδηγούν την αναμέτρηση στο έξτρα πεντάλεπτο, της παράτασης. Σίγουρα τώρα και η κούραση θα παίξει το ρόλο της. Δεν ξέρω τώρα περισσότερους Basket Maniacs που δείχνουν να καταλήγουν τις δυνάμεις τους. Κόσουτ εδώ από τον Σιαμάνι. Ο καλάθι θα το χαρακτήριζα. Στο δικό μας τη σκόρα δε 57-59. Υπάρχει τίποτα με το όπως δεν έχει γεννητές, άρα συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας. Ωραία γύρισε, όμως η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Πασκεσμάνια, τώρα έχουν ευκαιρία εκνευριασμού. Ο επιδιωτής μπάλος ο Σνόπουλος, όχι. Πάει προς το λεγιά, χάσει. Κάτι. Όλα σταματάει, στοχή. Προς πίσω, στα Σνόπουλος δεν περίμενε να το πιέσουν οι αντιπαλοί του. Με δύο λεπτά για τη λήξη.
παίρνει το προβάδισμα. Μητριάτης για τρεις, άστοχος. Διαβόλτα έμεινε και ραμάρι στη ρακέτα. Κάτι κρατάει την μπάλα. Πάλι για δύο, άστοχος. Κεραμάρι πήρε το rebound. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα τα Λαμιώτης. Βήματα να μην κάνει το κεραμάρι, ναι, σφυρίζονται. 1 και 18, αγιού, ή αν θέλετε 78 δευτερόλεπτα για το τέλος της παράτασης. Αν σκοράρουν εδώ οι Μπονόμπο, γίνονται το τεράστιο φαβορί για την νίκη. Απαλής από τη γωνία. 61, 63 μάλλον 59. Λιγότερο από ένα λεπτό για τη λήξη και τώρα οι Basket Maniacs τρέχουν τώρα. Χρειάζονται ένα μεγάλο σουτ ή έστω καλάθι. Πάω πάνω στον Κεραμάρι με 46 δεύτερα για τη λήξη της αναμέτρησης. Δύο βολές. Ευτόχισε τις δύο βολές της κανονικής διάρκειας και έστειλε το μάτς στην παράταση. Έδωσε το δικαίωμα στην ομάδα του να πάει στην παράταση. 64-59, 65-59, time out για τους Basket Maniacs. Ψάχνουν ένα θαύμα για να γυρίσουν το παιχνίδι. Για να δούμε τι σκαρφίστηκαν οι Basket Maniacs. Φαντάζομαι ένα γρήγορο σουτ. Κάτω από μόνο 39 δεύτερα για τη λήξη του αγώνα. Καλανιώτης όντως, ταριά 3, αστοχή. Νομίζω το μάτς τελείωσε. Οι Μπαρσελόνα δεν κυνηγάνε καθόλου τους παίχτες τους. Ελλάδης κρατάει την μπάλα. Μεγάλη νίκη για τους Μπονόμπο, οι οποίοι παραμένουν αίτητοι. Εδώ ο Μπόμπελς έκανε ένα φτηνό λάθος, όμως με 17 δεύτερα δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Δύο βολές για τον Καλαμιώτη. Έφτανε την πρώτη βολή, 65-60. Έχει επίτηδες ο Καλαμιώτης στη βολή.
ο ίδιος έτσι έκανε και το πέμπτο του φάουλ. Προσπάθησε πολύ για την ομάδα του, όμως νομίζω κάποιες επιλογές του είναι τουλάχιστον συζητήσει μέσα στο τέλος του αγώνα. Μπάμπαλης τώρα. Τις τελευταίες νομίζω βολές για το παιχνίδι. Στα 6-60 και πιθανότητα δεν νομίζω να κάνουμε και άλλη επίθεση η Basket Mania. 67-60. Κλέβουν και την μπάλα στον Μπονόμπο, κρατάνε και την μπάλα. 67-60, αυτό είναι το τελικό σκορ. Μεγάλη νίκη για τους Μπονόμπο που γλίτωσαν την ήττα στην κανονική διάρκεια και στην παράταση επέδειξαν ψυχραιμία και είχαν και πιο πολλές αντοχές. Αυτά από μας για την ώρα. Να είστε καλά.